Η Ουάσιγκτον θεωρεί ανεύθυνη την απόφαση της Κίνας να πραγματοποιήσει εκτοξεύσεις πυράβλων κοντά στην Ταϊβάν. Ακόμη εκτιμά πως το Πεκίνο θα κλιμακώσει την επιθετική ρητορική μετά την επίσκεψη της Νάνσι Πελόζη στην Ταϊπέη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποφάσισαν να αναβάλουν δοκιμή διυπηρωτικού πυράβλου ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης. Η Κίνα επέλεξε να αντιδράσει υπερβολικά και να χρησιμοποιήσει την επίσκεψη της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων ως πρόσχημα για να αυξήσει την προκλητική στρατιωτική δραστηριότητα εντός και γύρω από τα στενά της Ταϊβάν. Δεν επιδιώκουμε, δεν θέλουμε μια νέα κρίση. Όσα συμβαίνουν δεν μας οδηγούν στο να πάψουμε την στρατιωτική μας δραστηριότητα στην περιοχή, πάντα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ο εκπρόσωπος του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας σημείωσε πως το αεροπλανοφόρο USS Reagan που βρίσκεται στη θάλασσα των Φιλιππίνων παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή. Την ίδια ώρα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιτρέψουν στην Κίνα να απομονώσει την Ταϊβάν. Η Πελόζη και άλλα 5 μέλη του Κογκρέσου έφτασαν στο Τόκιο, αφού επισκέφθηκαν τη Σιγκαπούρη, τη Μαλαισία, την Ταϊβάν και τη Νότια Κορέα.